out this year that he was once a pharaoh when Egyptians ruled the world, and now the sorcerer named Scarab tries to get him day and night. But Murphy has more guardians to protect his very life. He has a mummy. Officially 25 BC. He has a mummy. Prevention for the new prophecy. He has a mummy. They're hanging by the Crystal Bay. He has a mummy. Protectors of the world today. Don't fall. Εντάξει, η αστυνομία πήγε μέσα να ελέγξει τις ζημιές. Έγιναν πολλές ζημιές με τη μάχη εναντίον του Ανούμπη και του Σετ. Γιατί τσακάλε, επέστρεψες μόνος σου πάλι στο μουσείο. Πες μας. Ήθελα να αποτρέψω το σκάραμπ να μην πλησιάσει τη μούμια που λέγεται Κύμα. Γιατί ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ για τον Κύμα. Επειδή είναι ο ανιψιός μου γι' αυτό. Ανιψιός σου. Ανιψιός σου. Ναι, ήλπιζα πως θα τα καταφέρω να τον αποτρέψω από το κακό αυτό. Για μισό λεπτό, περίμενε. Ένα Κύμα είναι ανιψιός σου. Και αυτό το τέρας με τη μορφή σκορπιού είναι ο πατέρας του. Οπότε η άλλη μούμια είναι... Ο αδελφός μου. Ναι, πράγματι, είναι ο Αράχ. Πώς θα φέρεις πίσω τα πνεύματα από τις μούμιες χωρίς τον Σετ και τον Ανούμπη? Δεν είναι εδώ να πουν το κατάλληλο ξόρκι. Αχ, Χέκα, έχεις μείνει ίσως πολύ πίσω. Καλώς ήρθες στο νέο κόσμο. Ώστε θα τον επαναφέρεις δηλαδή στη ζωή χρησιμοποιώντας ποντίκια. Ε? Πάτησα λάθος κουμπί. Συμβαίνουν αυτά. Τι έγινε? Πού είμαι? Κύμα, γιέ μου, με μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω στον κόσμο των ζωντανών. Πατέρα, τι μαγικά είναι πάλι αυτά? Τι συγκινητικό. Επηρεάζουν πολύ οι επανασυνθέσεις. Κανείς δεν μπορεί να μου κάνει εμένα κακό. Κύμα, άφησε τον τώρα. Συγχώρεσε τον Σκάραπ. Δεν ήθελε να σου κάνει κακό. Ωραία. Ο Σκάραπ θα το κάνει να πονέσει τόσο πολύ. Βλέπω, είσαι πολύ σκληρός. Αυτό θα μας φανεί χρήσιμο. Χρήσιμο για ποιο πράγμα? Γιέ μου, χαιρέτα τον Σκάραμ. Αθάνατο άρχοντα του σκότους, κυρίαρχο του κακού, και με τη βοήθειά μας, κυρίαρχο του κόσμου. Κοιμόσουν εδώ και 35 αιώνες, Κύμα. Σίγουρα θα θες να μάθεις κάποια πράγματα. Προφανώς μερικές χιλιάδες. Τα οποία η Χέκα θα κάτσει να απαντήσει. Άφησέ μας μόνους τώρα. Ο Αράχ και εγώ έρχομαι να συζητήσουμε. Πατέρα! Ναι, γιέ μου. Πήγαινε. Και κάτι ακόμα θέλω, Κύμα. Πώς το είπες αυτό πριν? Κανείς δεν μου κάνει εμένα κακό. Έτσι δεν είπες? Κανείς δεν μου επιτίθεται εμένα, θα έλεγα. Θα συνοδεύσω τον πρίγκιπά μας έως το σπίτι. Οι υπόλοιποι ξεκουραστείτε να πάρετε δυνάμεις. Δεν είναι ανάγκη, τσακάλ. Θα το πάμε εμείς στο σπίτι να ξεκουραστείς εσύ. Μα δεν... Έχει δίκιο, Αρμόν. Το έχεις περισσότερο ανάγκη να ξεκουραστείς. Εξάλλου, Αρμόν, κι εγώ θέλουμε να πάμε μια βόλτα έξω. Εγώ πεινάω. Κι εγώ θέλω να χορέψω, να χαλαρώσω λιγάκι. Α, αυτό είναι τηλέφωνο. Μιλάς σε αυτό. Γιατί? Μιλάς με το άτομο που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής. Μα το άλλο άκρο της γραμμής είναι ακριβώς εδώ. Τέλος πάντων. Έχεις πολύ περίεργους τρόπους για να περνάς την ώρα σου. Βασικά λοιπόν, πρέπει να ξέρεις, περνάμε την ώρα μας κάνοντας έξυπνα σχέδια για να κυριεύσουμε τον κόσμο και να εκδικηθούμε τους εχθρούς μας. Εξαιρούνται φυσικά από αυτό οι πέντες. Τότε βλέπουμε την ώρα. Έπεσαν κομήτες από τον ουρανό. Η πόλη έπιασε φωτιά. Όχι, έτσι είναι πάντα. Είναι ηλεκτρικά φώτα αυτά. Πρέπει να τα δω από κοντά. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα. Είσαι μία μούμια. Έχεις δίκιο. Πες μου τότε, πού αφήνει ο φίλος σου τα ρούχα του? Το Φιδωηδές είπε πως αυτό θα με μεταφέρει σαν όχημα.
Λοιπόν, σε λίγο στρίβεις αριστερά. Είσαι σίγουρος ότι πάμε καλά? Βέβαια! Θυμάμαι κάθε σύντομο δρόμο που οδηγεί στα φασφουτάδικα της πόλης. Αυτό το αδιέξοδο είναι ο σύντομος δρόμος. Βέβαια! Σκαρφάλωσε στον τοίχο. Όχι! Ήρθαν οι μπάτσι! Και φοράν τα καλά τους, δεν νομίζω. Μήπως κλέβετε εσείς? Ας πούμε ναι, τα κλέβουμε. Πάνε τους! Πρέπει να σταματήσουμε αυτούς τους τύπους. Μπορεί να χτυπήσουν κάπου. Πες μου που έχει πάλι αδιέξοδο. Έχεις κανένα σχέδιο? Σε λίγο κόβουμε δρόμο. Στρίψε δεξιά! Δεξιά στρίψε τώρα! Τέλεια! Γρήγορα, γρήγορα! Τάσουσε το! Εκεί, εκεί, πάτησε τους! Πάμε πάνω! Αυτό πρέπει να πόλεσε! Κι άλλα προβλήματα εκεί κάτω! Έχει κίνηση από το στενό! Μα πού πήγαν? Ξέρω εγώ! Καλύτερα να μην τους πετυχώ ξανά μπροστά μου, γιατί τότε θα δούνε τι έχουν να πάθουν. Με συγχωρείτε για το ατύχημα. Δεν θα επαναληφθεί άλλη φορά. Καλά το είπες, μικρά. Δεν θα επαναληφθεί άλλη φορά. Να. Μα σου είπα, ήταν ατύχημα. Ναι, και σε λίγο θα πάθεις ακόμα ένα ατύχημα. Αυτοί οι τύποι θέλουν να τσακίσουν εκείνο εκεί που έπεσε πάνω τους. Όχι, αν τους τσακίσουμε εμείς πρώτοι. Πιάσε! Ο επόμενος! Τι βλακίες είναι αυτές τώρα, ε! Παραπλάνηση! Δε πιάσ' τους γρήγορα! Με πολύ μεγάλη μου χαρά! Ανέβω! Αυτή ήταν μια πολύ άσχημη βραδιά για όλους μας, παιδιά! Πω, πολύ γένε, μόλις τα έφτιαξε! Φαγητό είναι? Ναι, περίπου! Έλα, δοκίμασέ ένα! Ούτε καν το χαρτί δεν έβγαλε ο ανόητος! Ναι, τελικά υπάρχει και κάποιος που τρώει τα χάμπουργκερ με άλλο τρόπο! Περίμενε, το βρήκα νομίζω. Θα δέσουμε τον κύμα και θα τον κρεμάσουμε σε ένα πολύ ψηλό κτίριο. Τότε ο Τζακάλ θα πάει να τον σώσει. Έτσι, εμείς θα επιτεθούμε και θα εξοντώσουμε τον Τζακάλ. Θα θυσιάσεις λοιπόν τον ίδιο σου το γιο για να πιάσεις τον Τζακάλ. Είναι νέος, θα το ξεπεράσει γρήγορα αυτό. Ωραία. Οπότε μένει το ερώτημα, εάν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον κύμα, πως δεν θα πάρει το μέρος του Τζακάλ αν αυτός τον επηρεάσει. Μην ανησυχείς, Σκάραμ. Ο κύμα θα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει. Βέβαια! Αν όμως τον βρείτε, αφού με άκουσε εδώ μέσα, εξαφανίστηκε. Τι? Πρέπει να βρούμε το ανυπακό πλάσμα σου πριν να καταστρέψει τα πάντα. Στο υπόσχομαι, Σκάραμ. Ο κύμα θα τιμωρηθεί για το σφάλμα του. Θα ψάξω σε κάθε δρόμο, σε κάθε κρυψώνα, σε κάθε... Σπαταλάς το σάλιο σου και το δικό μου χρόνο, γιατί μπορώ να βρω τον κύμα και μόνος μου. Αλήθεια λες? Μα και βέβαια. Θυμάσαι τι σου είπα για το σύγχρονο κόσμο? Τι είναι αυτό? Ένας ανιχνευτής. Λαμβάνει σήματα από ένα πομπό που έκρυψα πάνω στο γιο σου πριν να φύγει. Σκάραμ, είσαι μια ιδιοφυΐα. Ευχαριστώ, Ραχ.
Αυτό μέχρι τώρα ήταν το μόνο που είπες και το εννοούσες. Όλοι στη μίστα! Πιστεύω ότι είναι καιρός να βρούμε ένα άλλο κλαμπ. Δεν νομίζεις, έχουν αρχίσει να επιτρέπουν την είσοδο στον καθένα. Να σας κεράσω ένα χυμωροδιού. Σας χρωστάω μεγάλη ευγνωμοσύνη. Πολύ ευχαρίστως, μικρέ. Όχι, δεν έχει χυμό. Εγώ δεν ψάω. Κοίτα. Πάμε να φύγουμε! Πάμε! Πάμε! Αρμόν, ώρα για δράση τώρα! Τη δύναμη του Ρα! Με τη δύναμη του Ρα! Δεν πιάνει πλέον. Λείπουμε πάρα πολύ ώρα από τους σαρκοφάγους μας. Hey, είστε μούμιες! Το ίδιο κι εγώ! Τι! Κοίτα! Πώς το είπατε? Με... Παρέλαβε και εσύ μαζί! Με... Τι... Δύναμη του Ρα! Δύναμη του Ρα! Έτυχε! Ωραία στολή! Είσαι στα αλήθεια μια μούμια! Ναι, είναι μούμια. Και εγώ είμαι ο πατέρας του. Άρα αυτό σημαίνει πως πρέπει να ακυρώσουμε το αυριανό μας πίκνικ. Σαν φωτογραφία είστε. Στέκεστε περικυκλωμένοι και αδύναμοι. Μόλις λίγα λεπτά πριν τον αφανισμό σας. Εγώ? Όχι αυτή. Κάνε την άκρη κύμα εσύ. Κύμα? Hey, είσαι λοιπόν η μούμια που πήγαμε να σώσουμε στο μουσείο. Ποιοι δηλαδή? Εγώ, η Νεβετίνα, ο Ράθ και ο Τσακάλ. Τι είπες? Ο Τσακάλ? Ναι, θείο σου δεν είναι. Γεμ, άκουσέ με. Είπα εσύ, κάνε την άκρη μικρέ. Δεν μου το είπες όμως με ευγενικό τρόπο. Όλο εκπλήξεις δεν είναι αυτός. Ας δράσουμε λίγο κι εμείς τώρα. Τι κάνει εκεί? Πήρα από τη μητέρα του. Ούτε αυτή σε συμπαθούσε. Σαντή, ομάδα 2, επίθεση! Μας έχουν στριμώξει! Κύμα, άνοιξε την πόρτα σε εκείνον εκεί πέρα τον τοίχο! Μετά από σένα! Όχι, μετά από σένα! Ανεβείτε τώρα επιτέλους στη μηχανή! Hey, ένα σκουριό! Δεν συχαίνομαι! Όχι, εννοεί ένας ανιχνευτής! Έτσι μόνο γνώριζε ο Σκάραπ που μπορούσε να μας βρει. Όχι άλλο δυο! Να πάρει! Πρέπει να βρει καμπάνι τον ανιχνευτή! Πάλι! Συμβαίνει συχνά αυτό! Τσακάλ, ξύπνα! Λείπουν η Βεβερντίνα και ο Αρμόν! Έπρεπε να είχαν επιστρέψει πριν από ώρα! Το ξέρω ότι θα μπλέξουν αυτοί! Αλλά με ακούει κανείς εμένα, όχι! Καλύτερα να μπήλεγα σε μια ομάδα σαν τι, παρά να κάθομαι και να μιλάω σε εσάς, βέβαια! Ραβ! Με τη δύναμη του Ρα! Σταμάτα να μιλάς και άρχισε να ψάχνεις! Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να γίνεις έκεντρικος! Ίσως τους ξεφύγω τότε! Βεβαιώσου ότι δεν θα χάσεις εμάς!
Έλα, πάρε λίγο ύψος τώρα. Αδύνατον, έχουμε πολύ βάρος για να πετάξουμε. Αχ, το ήξερα ότι δεν έπρεπε να είχα φάει εκείνο το τελευταίο χάμο. Κρατηθείτε! Άουτς, μόλις το είχα γυαλίσει. Δεν πειράζει, καλή μου. Εκεί που θα πας, δεν έχει σημασία η εμφάνιση. Ελευθερώστε το αγόρι, προσωρινά. Και μετά εξοδώστε τους υπόλοιπους. Είναι ωραία! 1-0 για την ομάδα! Λοιπόν, πειραμαλίστε κάποιον! Πολύ ευχαρίστω! Και τώρα πάμε να φύγουμε από εδώ! Κανείς δεν πάει πουθενά! Κύμα, σε πιαντάζω, εσύ να μείνεις εδώ! Μετά από σένα! Μετά από σένα! Μετά από σένα! Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δεν μπορεί ο Κύμα να έρθει να μείνει μαζί μας το... Στο μέρος το οποίο δεν αναφέρουμε ποτέ, Άρμον! Ραφ, ξύπνε να δεις την αλήθεια. Μας έσωσε από το Σκάραπ. Πώς το είπες αυτό, Άρμον? Έδωσα σε αυτή την υφίτσα και κατάλαβε. Ναι, ίσως να έχει δίκιο. Αλλά δεν πάει βέβαια να είναι και ο γιος του προβότη, Αράχ. Και επίσης ο ανιψιός μου. Τσακάλ, πόσος καιρός πέρασε, θείε μου. Καλώς ήρθες στο νέο μας κόσμο, Κύμα. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Προς τα πού μένετε? Είπαμε πολύ, Κύμα. Προς το παρόν πρέπει να συμφωνήσω με το Ραδ. Πώς? Θέλω να σε εμπιστευτώ. Σαν αρχηγός αυτής της ομάδας, πρέπει να αφήσω τα αισθήματά μου στην άκρη όμως. Μιλά σοβαρά. Ο Τζακάλ είναι πάντα πολύ σοβαρός. Πάντα. Θα μείνουμε μαζί κάπου αλλού μέχρι να βεβαιωθούμε ότι δεν κινδυνεύουμε από το Σκάραπ και τον Αράκ. Έπειτα, αν είναι, μπορούμε να σε δεχτούμε στο σπίτι μας. Δεν φοβάμαι ούτε το Σκάραπ ούτε τον πατέρα μου. Και δεν σε έχω ανάγκη για να με προσέχεις, θείε μου, γιατί τα βγάζω πέρα και μόνος μου. Ένα χάμπουργκερ θα ήταν ό,τι πρέπει. Κύμα, άσε με να έρθω μαζί σου. Κατάλαβε με! Όχι! Γιατί να καταλάβει? Ούτε εγώ κατάλαβα. Έκανες το σωστό. Έκανες το σωστό για όλους μας. Και για την ασφάλεια του πρίγκιπα Ραμψή, βέβαια. Ίσως. Αλλά πρέπει να βάλω πάνω από όλα τα καθήκοντά μου, ειδικά όταν πρόκειται για την οικογένειά μου. Ναι. Γιατί φταίω εγώ? Γιατί είναι γιος σου γι' αυτό. Και επειδή είναι ένα γενές και αχάριστο παιδί. Ξέχασες το πολύ έξυπνος όμως. Κύμα, πώς τολμάς και έρχεσαι εδώ πάλι? Αχ, ηρέμησε λίγο καιρό. Ήταν μόνο η παράστασή μου αυτή. Για να πείσω την Εφερτίνα και τον Αρμόν ότι είμαι με το μέρος τους. Αυτές οι ηλίθιες μούμιες, πάρε λίγο να με πάρει κατευθείαν στο μυστικό τους μέρος, ξέρεις. Γιατί να σε πιστέψουμε, μου λες? Είμαι εδώ, έτσι, και άοπλος. Θέλω να σε βοηθήσω να καταστρέψεις τον Τζακάλ. Βλέπεις, αυτός είναι ο γιος μου. Δώσε μου λίγο χρόνο, λοιπόν. Μόλις κερδίσω την εμπιστοσύνη του Τζακάλ και των υπολείπων, τότε θα τους εξοντώσουμε όλους. Ναι, ρε μου, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πρέπει να βάλω πάνω απ' όλα τα καθήκοντά μου. Θυσίασα βέβαια αρκετά μέχρι τώρα για τον Φαραώ μου, πρώτα τον αδελφό μου, έπειτα την οικογένειά μου και τη ζωή μου. Πώς θα ήταν ο δικός μου γιος στην ηλικία του Κύμα? Θα ήμουν ένα πρότυπο για αυτόν ή θα με μισούσε αν τον άφηνα για τον πρίγκιπα? Έχω μια δεύτερη ευκαιρία για τον Κύμα. Θα μπορούσα να επανορθώσω για όλα. Σε αυτό βρήκα την οικογένειά μου. Αλλά θα τα αφήσω πάλι όλα αυτά για τον πρίγκιπα. Αχ, πότε θα τελειώσουν τα καθήκοντά μου, λοιπόν? Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Λύσεις.
Τι!